Ο Ευμένης δεν είχαν συμπάθεια στον Μακεδονικό στρατό, δεν του συμπαθούσαν πολύ οι Μακεδόνες, πρώτον γιατί ήταν θράξ και δεύτερον γιατί σκοπτικά έλεγαν ότι αυτός πολεμάει με πινάκιο και γραφίδα και όχι με λόγχη και ασπίδα. Ήθελα να πει αυτό που λέμε σήμερα καλαμαράς δηλαδή. Δεν τον χώνευαν γι' αυτό. Βέβαια, αυτός ο Λόγιος στρατηγός ήταν ο πρώτος στην ιστορία ο οποίος χαρτογράφησε κατόπιν πραγματικών μετρήσεων του εδάφους. Προς τούτο, για να το καταφέρει αυτό, ο Ευμένης δημιούργησε το Σώμα των Ημεροδρόμων Βηματιστών. Οι ημεροδρόμοι βηματιστές ήταν και αθλητές και επιστήμονες συγχρόνως, δηλαδή μπορούσαν να περπατάνε χιλιόμετρα ρυθμίζοντας την αναπνοή τους με τέτοιο τρόπο, είχε τεχνική, ώστε ο βηματισμός που να είναι σταθερός, μετρούσαν στο τέλος τα βήματα πόσα έκανε ο καθένας και βγάλαν το μέσο όρο για να βγάλουν τις αποστάσεις από πόλη σε πόλη και από γεωγραφικό σημείο σε γεωγραφικό σημείο και κατά αυτόν τον τρόπο χαρτογράφησαν, να φανταστείτε, το εσωτερικό της Ασίας. Ο Ευμένης λοιπόν γράφεται στην ιστορία και επειδή νωρίτερα, πριν από χρόνια, 130 χρόνια πριν από τον Ευμένη, ο Ηρόδοτος ασκούσε αρνητική κριτική στους στρατογράφους τους πριν από αυτόν της εποχής του, αλλά και της εποχής του, λέγοντας ότι δεν χαρτογραφούν με πραγματικές μετρήσεις επί του εδάφους, αλλά εικαστικά. Και έρχεται, βλέπετε, μετά από 130 χρόνια ο Ευμένης και σε αυτό το αίτημα του βαθμού και απαντάει πάρα πολύ αξιόπιστα, κάνοντας αυτούς τους χάρτες. Επόμενος σπουδαίος και χαρτογράφος και προηγός του στόλου και φιλόσοφος και άνθρωπος ήταν ο Νησίπητος ο Ασκηπαλιεύς ή κατ' άλλους Ελληνεύς. Ο Νησίπητος ήταν λόγιος μαθητής του Διογέννη του Κυνηγού. Ήτανε ο πιλότος του στόλου, ήτανε ο αρχηγός των Ιαποστρόφων, δηλαδή των πιδαλιούχων. Ο Αλέξανδρος, λόγω της μόρφωσης που πήρε, κάποια στιγμή φοβούνταν πάρα πολύ τους γυμνοσοφιστές, τους βραχμάνες γυμνοσοφιστές, οι οποίοι μπορούσαν εύκολα να ξεσύνουν, ακόμη δεν είχε γίνει ο βουδισμός στην Ινδία, οι βραχμάνες κυριαρχούσαν και φοβόταν μην ξεσηκώσουν τον κόσμο εναντίον του, γιατί δεν τον έβλεπαν με καλό μάτι τον Αλέξανδρο. Γι' αυτό θεώρησε ότι επειδή η φιλοσοφία του Νησίκριτο, σαν κυνηγός φιλόσοφος που ήταν, έμοιαζε πολύ με τους βραχμάνες, ας πούμε, περιφρονούσαν τα υλικά αγαθά, την πολυτελή ζωή, τα αντικείμενα, τα μεγάλης αξίας, ακόμη και την ισχύ, έστειλε ως πρέσβη τον Νησίκριτο στους βραχμάνες γυμνοσοφιστές. Φαίνεται ότι τα κατάφερε, γιατί θεωρείται η πρεσβεία του ότι ήταν πετυχημένη και γι' αυτό όταν επέστρεψε στα Σούσα ο Νησίκριτος δεν στεφανώθηκε μόνο για την επιτυχή πλοήγηση του στόλου από τον ποταμό των Ιδάσκων μέχρι τα Σούσα, αλλά και για την επιτυχή πρεσβεία του στους βραχμάνες γυμνοσοφιστές. Έργα τα οποία άφησε ο Νησίκριτος ήταν το «Πώς Αλέξανδρος ήρθε» και «Πανηγυρικός του Αλεξάνδρου», δύο σε τέσσερα βιβλία ή μπορεί και παραπάνω από τέσσερα, στα οποία αναφέρεται την παιδική ηλικία του Αλεξάνδρου, αναφέρεται και στους χρόνους της ειδικής λεπτομέρειας, γιατί ήταν και αυτός στο στόλο όταν παρέπλευαν την ειδικά εδάφη. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Αριανός και ο Στράβωνας τον θεωρούν ότι ήταν ψευτράκος, ότι έλεγε υπερβολές. Δεν ξέρουμε κατά πόσο συνέβαινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, επόμενη προσωπικότητα που αξίζει το κόμμα να αναφέρουμε είναι ο Ανδροσθένης του Καλλιστράτου Χάσιος,
Ο Αμβροσθένης ήταν Θάσιος, αλλά ήταν πολίτης της Αμφιπόλης, όπως και οι περισσότεροι Ναύαρχοι, γιατί όπως ξέρουμε η έδρα του βασιλείου, η έδρα του στόλου του βασιλείου ήταν στην Αμφίπολη. Εκεί πέρα ήταν από πολύ πλούσια οικογένεια και ήταν από αυτές που συνεισέφεραν τα περισσότερα στο να ναυτιληθεί ο στόλος στον Ιδάσπη, φυσικά μαζί με τον Νέα. Πλούσιος επιφανής αξιωματικός, που ανέθεσε, του ανέθεσε ο Αλέξανδρος μια συγκεκριμένη αποστολή να παραπλέψει όλες τις ακτές του Περσικού κόλπου με λεπτομέρειες και να δει πού μπορούν να γίνουν μελλοντικά εμπορία και σταθμοί, να δει τα χαρακτηριστικά του τόπου και αν μπορεί να τα χαρτογραφήσει, όπως και έγινε, έκανε αυτή την αποστολή, διέφερε σε τέρας την αποστολή ο Ανδροσθένης και μάλιστα ειδικά στην ειδικά σε ό,τι αφορά την ανατολική ακτή της Αραβίας, εδώ πέρα, αυτή ήταν η πορεία που έκανε, διαπίστωσε ότι η απόσταση από τις εντολές εδώ πέρα του Εφράτη μέχρι το ακροτήριο των Δεδίμων ήταν, όπως έλεγε, 10.000 στάδια. Αυτό σημαίνει 1.590 χιλιόμετρα. Και το μέτρησα στους χάρτες, είδα ότι περίπου είναι τόσο, δηλαδή δεν έπεσε πολύ έξω. Αμβροσθένης έγραψε ένα βιβλίο που με τίτλο «Παράπλους Περσικού Κόλπου» αναφέρεται στη Χλωρίδα και στη Πανίδα των εδαφών των τόπων αυτών. Και ένα ακόμη έργο, το «Ινδικής Παράπλους», ο οποίος αναφέρεται στη γεωγραφία και την ιστορία των χωρών που εξερεύνησε. Και αποσπάσματος όλων τους Θεόφραστο, το Στράβωνα και τον Ερατοσθένη. Παραγωγικός αυτής του έργου ήταν το «Αρχαίες του Αναξιδότου» από την Πέλα, Πελαίος. Ο αρχαίος του Αναξιδότου ήταν υπαρχηγός του στόλου, εξερευνητής, το 325 π.Χ. που ανέθεσε ο Αλέξανδρος με μία τριανκόπτωρο να εξερευνήσει τις εκβολές του Εφράτη επάνω, επίσης να εξερευνήσει και την ανατολική ακτή, να δει αν υπάρχουν νησιά και να τα καταγράψει. Και πράγματι έγινε αυτό, βρήκε ένα νησί εδώ πέρα το οποίο βλέπετε, το οποίο λέγεται Ήκαρος, κατά διαταγή του Αλεξάνδρου ονομάστηκε Ήκαρος στο νησί, το ανακάλυψε ο Αρχίας, και ένα ακόμη εδώ κάτω, το οποίο με την τόπια το ονομάζαν Σαμάκ, και ο Αλέξανδρος έδωσε την εντολή να ονομαστεί Κύρος. Η Κύρος δεν είναι τίποτα παρά το σημερινό Μπαχρέιν, σε εκείνη την περιοχή. Έγραψε βέβαια για την εξερεύνηση των εκβολών του Εφράτου ποταμού ο Αρχίας, και αναφέρεται από τον Αριανό. Άλλος γεωγράφος, στρατηγός και μηχανικός, ο οποίος εστάλει για εξερεύνηση από τον Αλέξανδρο, ήταν ο Ηρακλήδης του Αργία Βοτεάτης. Από τη Βοτιαία δηλαδή, μια περιοχή της κάτω Μακεδονίας, από το εκτείνεται από το παλιό Ρου του Λουδία μέχρι τον Αξιόν και από το όρος Βάικο μέχρι τη θάλασσα. Ο Ηρακλήδης πήρε την εντολή από τον Αλέξανδρο να κάνει μια πολύ πολυέξοδη αποστολή, να ξεκινήσει και να εξερευνήσει την Ιρκανική θάλασσα και μάλιστα με συγκεκριμένο στόχο να δει αν η Ιρκανική θάλασσα, δηλαδή η Κασπία η σημερινή, και που λέτε, εδώ είναι η Ιρκανία, εδώ πέρα τον έστειλε ο Αλέξανδρος για να ναυπηγήσει στόλο από τα δάση της περιοχής εδώ πέρα και να κάνει τον περίπου να δει αν η Ιρκανική θάλασσα συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με την Μεολτίδα Λίμνη, δηλαδή την Αζωβική θάλασσα. Αυτό βέβαια προϋπέθετε πολλή δουλειά, είχε να κάνει πολλά. Ετοίμασε το στόλο και ενώ ήταν έτοιμος να πάει να ξεκινήσει, πέθανε ο Αλέξανδρος και έμεινε η αποστολή στη μέση. Βέβαια εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι ο Αλέξανδρος δεν του έδωσε την εντολή να ψάξει αν η Ιρκανική θάλασσα επικοινωνεί με τον Βόρειο ωκεανό. Αυτό κάνει εντύπωση. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο Αλέξανδρος ήδη ήξερε ότι η Ιρκανική θάλασσα δεν συνδέεται με τον Βόρειο ωκεανό, όπως το έκαναν οι παλιότεροι χαρτογράφοι, ο Εκατέος, ο Αναξίμανδρος, αλλά ακόμη και το περίεργο αυτό είναι, ακόμη και ο Ερατοσθένης, ο οποίος είναι μεταγενέστερος, όταν δηλαδή έκανε τον παγκόσμιο χάρτη του, ήδη το ξέρανε οι της αυτοκρατορίας των Σελευκηδών ότι και ο Αλέξανδρος δεν ξέρει ότι δεν επικοινωνεί. Η Κασπία έπρεπε να επικοινωνεί ίσως από θαυμασμό, ίσως μιμούμενος τους παλιότερους.
χαρτογράφους. Όπως βλέπετε εδώ, αυτός είναι χάρτης του Εκατέου, από τους πολύ παλιούς, βλέπετε εδώ πέρα, και δείχνει ότι η Βόρεια συνδέεται η Κασπία με τη Βόρεια Θάλασσα, και αυτός είναι μεταγενέστερος του Ερατοσθένη, και εδώ είναι ερωτηματικό, δείχνει πάλι να επικοινωνεί με τη Βόρεια Θάλασσα. Ο Ηρακλήδης αναγκάστηκε και γύρισε πίσω, έμεινε η αποστολή στη μέση, και από εδώ και ύστερα αρχίζει πλέον η εξερεύνηση των κληρονόμων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των επιγόνων του, που αυτοί οι οποίοι επέτυχαν τις μεγαλύτερες επιδόσεις πάνω σε εξερευνήσεις και χαρτογραφήσεις ήταν αυτοί της Αιγύπτου, των Πτολεμαίων και των Σελευκηδών, με πρωτεύουσα έτσι την Αντιόχεια. Αυτοί που είχαν την Ανατολική Αυτοκρατορία, ο λόγος ήταν προφανής. Ένας λόγος ήταν ότι αυτές οι δύο οι χώρες, η Αίγυπτος δηλαδή και η Αυτοκρατορία του Σέλευκου, γυπνίαζαν με χώρες ανεξερεύνητες. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι διέθεταν και οι δύο πολύ καλές βιβλιοθήκες. Για να ξεκινήσει κανείς να κάνει εξερεύνηση, πρέπει να ξέρει τι υπάρχει, να ξεκινήσει από βάση δεδομένων που να είναι γνωστά. 38 λοιπόν χρόνια μετά αυτό το έργο το οποίο πήγε να το κάνει ο Ηρακλήδης, το έφερε σε τέρας ο Πατροκλής ο Μακεδόν, ο οποίος ήταν ένας γεωγράφος, εφευρέτης και περιηγητής, τον οποίο τον διέταξε ο Σέλευκος ο πρώτος να πάει να κάνει ακριβώς και αυτή τη δουλειά που διέταξε ο Αλέξανδρος, να δει δηλαδή σε τι βαθμό ανέρχονται σε επαφή, ανέρχονται να συγκοινωνούν η Ιρκανική θάλασσα με την Βεωτίδα Λίμνη, αλλά και επιπλέον εάν ο όξος του Ιαξάρτης στην πιο κεντρική Ασία είναι δύο διαφορετικοί ποταμοί ή κάποια στιγμή ανενώνονται, αν δηλαδή χύνονται μαζί κάπου. Έφερε ο Πατροκλής σε θέση πέρα στην αποστολή του επιτυχώς, βέβαια του πήρε 3 χρόνια για να κάνει αυτή την εξερεύνηση, ήταν πολύ δύσκολη, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα. Ξεκίνησε από εδώ πέρα, έκανε το περίπου εδώ πέρα της Κασπίας θάλασσας, κάποια στιγμή έφτασε εδώ πέρα στον ποταμό Όαρο ή Ρα. Είναι ο Βόγκας των Ρώσων, των σημερινών. Η αρχαία είναι το λέγανε Ρα ή Όαρο. Από εδώ, όπως βλέπετε, το ποτάμι αυτό τραβάει προς τα βόρειο-δυτικά. Από την άλλη πλευρά, βλέπετε εδώ πέρα πολύ κοντά στον Όαρο, είναι ο Τάναης, δηλαδή ο σημερινός Ντόν. Η απόσταση, η κοντινότερη απόσταση μεταξύ των δύο ποταμών είναι μόνο 60 χιλιόμετρα. Και κάνουμε τώρα μία υπόθεση ότι από τη στιγμή που θα σας δώσω ένα δεδομένο, ο Σέλευκος είχε οραματιστεί να ενώσει την Κασπία θάλασσα με την Αντίδα Λίμνη, με την Ιρκανική, με την Μεωτίδα ή αν θέλετε την Κασπία με την Αζωφική. Πού στηρίχθηκε για να το κάνει αυτό? Από τη στιγμή που η απόσταση εδώ από το Αστραχάν στις εκβολές δηλαδή του Βόλγα μέχρι το Ροστόβ εδώ πέρα του Τναλουνού είναι σχεδόν 600 χιλιόμετρα. Άρα ήταν αδύνατο να συνδέσει τις δύο λίμνες μέσω αυτής της απόστασης. Άρα ήξερε ότι κάποια στιγμή συγκλίνουν αυτοί οι ποταμοί και βρίσκονται πολύ κοντά. Λογικά δηλαδή πιστεύω ότι ο Πατροκλής ο Μακεδόν έφτασε σε αυτό το σημείο και υπάρχει και κάτι άλλο ενισχυτικό αυτού, ότι αυτή η περιοχή ήταν γεμάτη από σκήθες. Οι σκήθες ήταν τρομερή η πίση, που σημαίνει ότι οι αποστάσεις για αυτούς είχαν άλλη αντίληψη περί των αποστάσεων. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα για αυτούς 100 και τα 200 και τα 300 χιλιόμετρα για να τα κάνουμε το άλλο. Επομένως, σίγουρα εκεί πέρα πληροφορήθηκε και πιθανόν έφτασε και το είδε αυτό εδώ πέρα το σημείο το κρίσιμο. Και γι' αυτό εξέφρασε ο Σέλευκος την επιθυμία να ενώσει την Ιρκανική θάλασσα με την Λωτίδα. Αυτό έχει μια ιστορία που σας λέω γιατί ο πρώτος ο οποίος προσπάθησε να κάνει κανάλι, να κάνει διόρυγα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ποταμούς ήταν ο γιος του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, Σουλεϊμάν από το 1520 έως το 1566, ο γιος του 1566-1575, στον τρίτο χρόνο της βασιλείας του στην Κωνσταντινούπολη, επιχείρησε όταν έφτασε εδώ πέρα σε μια εκστρατεία στο Αστραχάν να συνδέσει τα δύο ποτάμια. Απέτυχε όμως,
δεν μας εξηγούν γιατί απέτυχε, γιατί παράτησε την, το εγχείρημα του παράτησε. Βλέπουμε ότι 100 τόσα χρόνια αργότερα, το 1696, αναλαμβάνει ο Τσάρος ο Πέτρος ο Μέγας να κάνει το ίδιο πράγμα, να συνδέσει τα δύο ποτάμια. Απέτυχε και αυτός, δηλαδή απογοητεύτηκα κάποια στιγμή, το 1707 το παράτησε το έργο και έρχεται μετά από πολλά χρόνια, το 1938, επί εποχής Στάλιν, ο Στάλιν το έβαλε μπρος το 1938 το έργο,